Ωραία, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Μανούσο Χριστοδουλάκη. Είναι συνεργάτης χειρουργός ιδιωτικής κλινικής Creta Inter Clinic, μέλος του ομίλου HHG στο Ηράκλειο Κρήτης. Καλή σας ημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θέλουμε λίγο να μιλήσουμε για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, να δούμε λίγο και το πρόβλημα, να δούμε το μέγεθός του, πόσο συχνός είναι και γενικώς ποια μπορεί να είναι η πρόληψη, ποιοι είναι οι παράγοντες που αποτρέπουν την εμφάνιση του καρκίνου στο παχιέντερο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια νόσος πάρα πολύ συχνή. Είναι ο τρίτος καρκίνος σε συχνότητα μετά τον καρκίνο του μαστού και του πνεύμονα και δεύτερο σε συχνότητα ως αιτία θανάτου από τους καρκίνους. Είναι μια νόσος η οποία αφορά τις δυτικές κοινωνίες, το δυτικό τρόπο ζωής. Άρα δηλαδή αν δείτε το χάρτη παγκοσμίως, είναι συχνότερη στις ΗΠΑ, στη Δυτική Ευρώπη, στην Αυστραλία, ενώ είναι λιγότερο συχνή στις άλλες χώρες. Άρα άμεσα σχετίζεται με το δυτικό τρόπο ζωής, όπως θα πούμε πιο κάτω. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι 9 στους 10 ασθενείς που διαγνώσκονται σε αρχικά στάδια θα επιβιώσουν πάνω από 5 χρόνια, δηλαδή θα ιαθούν. Αντίθετα, αυτοί που διαγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια είναι το αντίθετο. Θα επιζήσουν 2 στους 10. Mm-hmm, άρα φαίνεται, ας πούμε, πόσο μεγάλη διαφορά και πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση και βέβαια η πρόληψη. Πείτε μας λοιπόν, με ποιες μεθόδους μπορεί να γίνει η έγκαιρη διάγνωση στον καρκίνο του παχαίους εντέρου? Η βασική εξέταση, η gold standard που λένε, είναι η κολονοσκόπηση. Η κολονοσκόπηση μπορεί να είναι διαγνωστική και θεραπευτική σε ορισμένες περιπτώσεις. Όταν υπάρχουν πολύποδες, μπορούν στην ίδια συνεδρία να αφαιρθούν οι πολύποδες οι οποίοι προδιαθέτουν για να γίνουν καρκίνο στο μέλλον. Μάλιστα. Άρα η κολονοσκόπηση είναι η βασική εξέταση που όλος ο πληθυσμός, άντρες, γυναίκες, μετά τα 50 λέγανε, αλλά τώρα τελευταία προτείνουν η ηλικία να κατέβει λίγο πιο κάτω, δηλαδή σε ηλικία 45 χρονών, να ξεκινήσουν να γίνεται έλεγχος προληπτικά. Και μετά οι μορφές θεραπείας ποιες είναι? Οι μορφές θεραπείας, κοιτάξτε, είναι η βασική θεραπεία, είναι η χειρουργική θεραπεία. Αλλά όμως, ειδικά στον καρκίνο του ορθού, το ορθό είναι το τελευταίο κομμάτι του εντέρου, είναι και η χημειοθεραπεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η ακτινοβολία. Αλλά όμως η χειρουργική θεραπεία είναι βασική θεραπεία για τη θεραπεία του καρκίνου παχαίου εντέρου και του ορθού. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μανούσος Χριστοδουλάκης, συνεργάτης χειρουργός ιδιωτικής κλινικής Creta Inter Clinic, μέλος του ομίλου HHG στο Ηράκλειο Κρήτης. Ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία, για ένα για θέμα που μας αφορά έτσι όλους. Ευχαριστούμε. Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.